ψώνιο του κινηματογράφου. Μου συστήθηκε για κόρη στρατηγού. Γιατί γελάτε εσείς? Δούλωσα στρατηγίνα μου. Οι συντελεστές ευνηδιάστηκαν όταν οι λογοκριτές ενοχλήθηκαν από το ρόλο του τρελού της γειτονιάς. «Η τρελή είναι στα άσυλα και όχι έξω», ήταν η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής που ήθελε να δείξει μια ειδηλιακή εικόνα της Ελλάδας και όχι την γκρίζα αλήθεια που κατέγραψε ο κινηματογραφικός φακός. Από το σενάριο είχαν κόψει πολλά. Στις εφημερίδες καυτηριάζεται η τακτική των λογοκριτών. Ο Μάριος Πλωρίτης γράφει ότι υπάρχουν επιφυλάξεις για το έργο. Όχι όμως όπως ισχυρίστηκαν γελιοδέστατα μερικοί εθναμίντορες που ανατρίχιασαν επειδή η ταινία παρουσιάζει την άθλια ζωή μιας αθηναϊκής συνοικίας. Σύμφωνα με τη λογική τους, γράφει ο Πλωρίτης, θα ήταν αντεθνικό κάθε έργο που τολμά να ισχυριστεί πως υπάρχει Ελλάδα και πέρα από τον Παρθενώνα, τη Λεωφοροσουνίου και τα Αστέρια. Μας την απαγορέψαν την ταινία για αρκετά μεγάλο διάστημα. Μας την έκοψε η λογοκρισία. Οι κριτικοί οργίζονται. Σε άλλο δημοσίευμα διαβάζουμε: τι στενοκεφαλιά, τι μέγεθος παχυλού και αγράμματου σνομπισμού πρέπει να υπάρχει στα μυαλά εκείνων που προκάλεσαν τις απογοητεύσεις επειδή η ταινία δείχνει φτώχεια. Γιατί να μην απονείμουμε στον κύριο αυτόν το μεγαλόσταυρο της βλακείας. Βέβαια, εξακολουθεί να παίζεται λογοκριμένη γιατί είχαν κόψει και τα αρνητικά. Και έτσι τώρα που την είδα στην τηλεόραση προκαιρού δεν τη γνώρισα. Ήταν άγρια εποχή, αλλά είχα τέτοιους συνεργάτες και από τους ηθοποιούς και ήταν ο Μίκης που έκανε τη μουσική και δεν ήταν μόνο που έκανε τη μουσική. Τον ενδιέφερε η ταινία, κουβάλαγε τα έπιπλα, ήταν το ίδιο Κατράκης. Ήταν συγκινητική. Μικρά μου ανήλια γαστενά και σπίτια χαμηλά μου ρέχει στη πτώτο γειτονιά. Ρέχει και στην καρδιά μου. Οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας αποφάσισαν να δράσουν δυναμικά. Ζήτησαν τη βοήθεια της Ελένης Βλάχου, της πανίσχυρης εκδότριας της εφημερίδας Καθημερινή. Θυμάμαι, φύγαμε με την Αλίκη, τη Γεωργούλη, το Βασίλη το Μεσολογγίτη, τον πρόεδρο του Σωματείου Ηθοποιών τότε, την Ειρήνη, την Ειρήνη Παπά και εγώ το παλικαράκι μαζί και πήγαμε στη Βλάχου. Η εκδότρια είχε αποφασίσει να σταθεί στο πλευρό του ηθοποιού. Η Βλάχου ζήτησε τότε και από τον Καραμαλή να επέμβουν ώστε να μην υπάρχουν τόσα προβλήματα απέναντι στον Αλεξανδράκη και σε αυτό που πίστευε. Και όλες του οι ταινίες είχαν μέσα και κάποια πολιτική χρειά, άσχετα αν ο ίδιος πολλές από τις ταινίες που του ζητούσε ο Φίνος δεν τις πίστευε και τις έκανε κατά ανάγκη από τα χρήματα. Αν θα δείτε όμως τις ταινίες όπως είναι η Συνοικία του Όνειρου ή κάποιες άλλες που του δίνονταν ευκαιρία να περάσει τα πολιτικά του μηνύματα, τα περνούσε. Στη βιογραφία του Αλεξανδράκης λέει πως ο ίδιος ο Καραμανλής έδωσε άδεια να προβληθεί τελικά η ταινία αφού πρώτα έκοψε αρκετές σκηνές. Ζήτησαν από τον Αλεξανδράκη να πάει τότε στην εταιρεία παραγωγής και να δει που καίγανε οι αστυνομικοί τα κομμάτια της ταινίας που είχαν κόψει. Αυτός είναι ο λόγος που ο Αλέκος δεν είχε ούτε μία κόπια αυτής της ταινίας, ούτε μία φωτογραφία, κάτι. Και αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πάρα πολύ συχνά του έλεγα, το βρίσκω αδιανόητο και μου έλεγε από τη στιγμή που κόπηκε δεν με αφορά.
Η συνοικία το όνειρο κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Radio City. Στον κινηματογράφο βρίσκονται προσκεκλημένοι Έλληνες και ξένοι επίσημοι. Παρά την άδεια, το παρακράτος επιμένει και διακόπτει την προβολή. Τα νέα γράφουν. Η κυβέρνηση διέκοψε χθες αυθαιρέτως την προβολή ελληνικής ταινίας. Προηγουμένως είχε χορηγήσει έγγραφη άδεια. Στον τύπο δημοσιεύεται και η προσωρινή άδεια προβολής της Επιτροπής Ελέγχου. Η διακοπή ήταν εξαιρετικά βίαιη. Στον κινηματογράφο εισέβαλαν ένστολη. Ξαφνικά μόλις πέφτουν οι τίτλοι, ήταν το τσρερίκ, μόλις πέφτουν η διακοπή του ρεύματος. Είχε ανεβεί ο αστυνόμος απάνω στην καμπίνα και κατέβασε το γενικό διακόπτη. Στην αίθουσα ήταν δημοσιογράφοι, ξένοι πρεσβευτές και μορφωτικοί ακόλουθοι από διάφορες χώρες. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Πηλιχός ήταν αυτόπτης μάρτυρας και γράφει στο ρεπορτάζ του. Η αστυνομία κατόπιν μιας ξαφνικής, όσο και ανεξήγητης διαταγής του Υπουργείου Προεδρίας της κυβερνήσεως, εισέβαλε στον κινηματογράφο 20 λεπτά αργότερα από την έναρξη της προβολής. Έβγαλε από την αίθουσα τους προσκεκλημένους δημοσιογράφους. Την ώρα της διακοπής έγιναν επεισόδια που κατέληξαν στη σύλληψη των ηθοποιών Αλέκου Λιβαδίτη και Νίκου Βουγά. Η Ελένη Βλάχου γίνεται έξαλλη. Η κυρία Βλάχου, αξιοπρεπής της δεξιάς, της φωτισμένης δεξιάς, που θα λέγει και ο Φλωράκης, και πήγαμε και πήρε αμέσως τον Καλατσάκο, τον υπουργό δημόσιας τάξης τότε, και τον έκανε κουρέλι. Του λέει, αν θέλετε να απαντήσετε σε μια κομμουνιστική ταινία, κάντε κι εσείς μια ταινία με τις δικές σας ιδεολογίες. Όχι να πηγαίνει ο αστυνόμος μπροστά στους ξένους ακόλουθους των πρεσβειών να κατεβάζει το διακόπτη. Στο ίδιο άρθρο, ο δημοσιογράφος Γιώργος Πηλιχός γράφει: «Είμαι από τους λίγους τυχερούς που είδαν τη συνοικία το όνειρο. Ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική της αξία, είναι μια ταινία που δεν αποσκοπεί σε πολιτική προπαγάνδα». Τη βίζα θα καταντήσεις! Και εσύ θα ψοφήσεις στη φυλακή! Την εντολή είχε δώσει ο τότε υφυπουργός Τριανταφυλάκος, ο οποίος σύμφωνα με τους αστυνομικούς έτσι διέταξε τηλεφωνικώς. Ο υφυπουργός βέβαια την είχε κρίνει ακατάλληλη μόνο για ανηλίκους και είχε δώσει έγγραφη άδεια την οποία απέσυρε τηλεφωνικά. Έχουμε δει υποστή λογοκρισία, βάσανο, απερίγραπτο. Μέσα από το βάσανο έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Αλέκος Ολοξανδράκης. Την επόμενη ημέρα ο υφυπουργός τύπου διέλυσε την επιτροπή που έδωσε άδεια στο φιλμ «Συνοικία το όνειρο». Παρά τις καταπληκτικές κριτικές, οι διώξεις οδήγησαν σε εισπρακτική αποτυχία. Στην ταινιά «Συνοικία το όνειρο» είχε επενδύσει όλα τα χρήματα, όλη του την περιουσία, γιατί ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή και ήταν σχεδόν όλα εξωτερικά γυρίσματα.